Συγχαρητήρια, η εμφάνιση ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς ατυχήσαμε σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Σας βλέπω χαμογελαστό. Είστε προφανώς ικανοποιημένος από τα παιδιά. Ικανοποιημένος πολύ από την προσπάθεια. Στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα και με τον τρόπο που ήρθε το αποτέλεσμα. Σίγουρα στα παιχνίδια αυτά και η νίκη και η ήττα είναι στο πρόγραμμα. Αλλά ήμασταν, θεωρώ, καλύτεροι από τον Ολυμπιακό. Είχαμε καλύτερες φάσεις. Είχαμε κλασικές. Είχαμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Ο Ολυμπιακός κλασική ευκαιρία δεν έκανε. Μέσα από ροή παιχνιδιού δεν έκανε ούτε μισή φάση μέσα στο τέρμα μας. Δυο στημένα, ένα μπήκε γκολ και ένα πήγε out. Αυτές ήταν οι φάσεις του. Είναι κρίμα έτσι να χάνεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά εκπαιδευτική διαδικασία, εμπειρίες, στεναχώριες, όλα είναι. Τα παιδιά θέλουν να γίνουν πρωταθλητές και οι χαρές και οι ήττες είναι μέσα. Πρέπει να τις διαχειριστούμε και τις στεναχώριες. Τι λέει ένας προπονητής παιδαγωγός σε αυτά τα παιδιά έτσι όπως συνέβη? Καταρχήν τους δίνω συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Την ψυχή τους δώσαν. Τα παιδιά τρέξανε, κερδίσανε μονομαχίες, εξαιρετική. Από εκεί και ύστερα συνεχίζουμε. Αυτό είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Και η ήττα είναι μάθημα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και την ήττα. Στεναχώρια. Θα μπορούσαμε να, ίσως την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε, το επόμενο παιχνίδι να είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Ολυμπιακός, μια αξιόμαχη ομάδα, δυνατή ομάδα, με καλούς ποδοσφαιριστές. Έτυχε να είναι λίγο πιο τυχερός. Και πέρασε στην τελικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πικρό έτσι όπως συνέβη. Μας παρηγορεί το χαμόγελό σας. Προφανώς δίνει μεγάλη ελπίδα για το τι θα επακολουθεί στα τμήματα ανάπτυξης του ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος λειτουργεί καλά, πηγαίνει καλά. Μας χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τον Κουλούρη, όταν βλέπουμε τα παιδιά που ανεβαίνουν πάνω και άλλα παιδιά. Και πιστεύω ότι και από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που σήμερα χάσανε, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει ακόμα έναν πρωταθλητή με τη μεγάλη την ομάδα.